Η γενική μας εκτίμηση ότι η δημιουργία αριστερής κυβέρνησης αποτελεί συνολικά ένα θετικό σχετισμό για τις κοινωνικές και τις πολιτικές εξελίξεις, θεωρώ ότι αποτελεί θετικό σχετισμό και για το αντιφασιστικό κίνημα και για τα επίδικα τα αντιφασιστικά της περιόδου, παρόλα όσα είπε πριν ο Δημήτρης τα σωστά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξουν και κάποιες ανατάξεις. Το δεύτερο είναι ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής θα γίνει βέβαια με αποφυλακισμένους τους κατηγορούμενους. Αυτό είναι ένα ορισμένο ζήτημα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε όχι να μείνουν στη φυλακή για πάντα και να δικαστούν. Αλλά είναι ένα ζήτημα, δεδομένου ότι θα υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες και από τη μεριά της Χρυσής Αυγής κατά κάποιο τρόπο πολιτικής εξωστρέφειας. Κατά τη γνώμη μας, η πίεση, η πολιτική, και θεωρούμε πολύ σημαντική τη δημιουργία του παρατηρητήριου, η πίεση πολιτική να γίνει κανονική δίκη με όλα, με την ισχύουσα νομοθεσία αυτή υπάρχει, χωρίς αυλύνσεις, θετικές διακρίσεις και οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, θα επανέλθω σε αυτό, σε οποιαδήποτε άβλυνση, πολλό δε μάλλον, μετατροπή του κατηγορητηρίου. Χρυσαυγίτες πρέπει να πάνε με το όλον. Με αυτή την έννοια θεωρούμε, τα είπε όμως πολύ καλά ο Δημήτρης, πολύ αρνητική τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και όλων αυτών το δημοκρατισμό, ο οποίος είναι λίγο αειδιαστικός. Λίγο αειδιαστικός, είπα. Οι Χρυσαυγίτες, το είπα και πριν, θα κλιμακώσουν πολιτικά. Προφανώς είναι σε μία ορισμένη ομοιρία και διαρκούσεις της δίκης θα παραμένουν σε μία ορισμένη ομοιρία. Θα κλιμακώσουν όμως πολιτικά, ειδικά αν έχουν όλες αυτές τις ελευθερίες, τις πρόνοιες, τη διεύρυνση του χώρου ασυδοσίας από τη μεριά πολιτιακών παραγόντων. Όμως, και με αυτό κλείνω το πρώτο μου κεφαλαιάκι, δεν θα κλιμακώσουν μόνο οι Χρυσαυγίτες πολιτικά, θα κλιμακώσουν και άλλοι πολιτικο-οργανωτικο-στρατιωτικά, κάνοντας αγωνιστική πλειοδοσία στη Χρυσή Αυγή. Αυτή την περίοδο, εννοώ τους επόμενους μήνες, μπορούμε να δούμε κακά πράγματα και από τη μεριά της παρέας του Περίανδρου και από άλλους και από παρακρατικοφασιστο τέτοια πράγματα, τα οποία στο έδαφος μιας ορισμένης νομιμοποίησης Χρυσής Αυγής θα παίζουν πιο πολύ. Κάθε χώρος έχει πάντα τις πτέρυγες που πλειοδοτούν αγωνιστικά. Καταρχάς θεωρώ ότι η συζήτηση, το δίλημα κρατικός ή κινηματικός αντιφασισμός είναι ψευτοδίλημα και ανιστόρητο. Δεν υπάρχει γενικά κρατικός αντιφασισμός, όπως δεν υπάρχει και κρατικός αντικαπιταλισμός, επειδή Φερρυππίν ο Γέρο Καραμαλής εθνικοποίησε 4 τράπεζες το 1974. Μην παλαβώσουμε. Η ταξική πάλι, ο κοινωνικός ανταγωνισμός είναι λίγο πιο σύνθετος. Υπάρχει, υπήρχε, αλλά και υπάρχει φασισμός στο κράτος. Δεν είμαστε όμως σε μια περίοδο που ζούμε το φασισμό του κράτους. Δεν έχουμε φασιστικό κράτος. Έχουμε όμως φασισμό στο κράτος. Με αυτή την έννοια εμείς είμαστε κατά ισοπεδώσεων του στυλ όταν υπάρχει αυταρχισμός που υπάρχει άφθανος, να λέμε φασίστες. Δεν έχουμε αυτή τη λογική. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι το κίνημα πρέπει να διεκδικεί αιτήματα από το κράτος στο αντιφασιστικό πεδίο, γιατί ακριβώς είναι αιτήματα που ανοίγουν χώρους ελευθερίας για το ίδιο το κίνημα. Το κράτος, αυτοί που λένε ότι είναι παράλληλα και πεδίο ανταγωνισμών και εσωτερικών σχετισμών, έχουν δίκιο. Είναι και αυτό. Γι' αυτό άλλες φορές έχουμε φασισμό, άλλες δικτατορία, άλλες αστική δημοκρατία, άλλες κοινωνικό κράτος, άλλες νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό και πάει λέγοντας. Το κράτος είναι και πεδίο συσχετισμών. Παράλληλα όμως το κράτος είναι διαχρονικό κόμμα του κεφαλαίου. Είναι αυτό που φροντίζει
όταν το κεφάλαιο και τα πολιτικά κόμματα τα κάνουν λιγάκι σκατά, να παίρνει τα πράγματα στα χέρια του και να τα λύνει. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι μία πολιτική, αν θέλουμε πραγματικά να συζητάμε σοβαρά, πρέπει να είναι και προς τους θεσμούς και έξω από τους θεσμούς και ενάντια στους θεσμούς. Πρέπει να είναι και τα τρία πράγματα μαζί. Δεν καλούμε μόνο την κυβέρνηση να κάνει τα δέοντα. Δεν θεωρούμε όμως και μόνο με μια διαδήλωση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής ότι λύνεται το θέμα. Και φυσικά θεωρούμε ότι η πολιτική καμπάνια πρέπει να συνδυάζεται με πρακτικές, με διεκδικήσεις και φυσικά με τη διεύρυνση των χώρων ελευθερίας. Θα σταθώ λίγο στο θέμα σχέσης φασιστών αστυνομίας. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό όσοι έχουμε ζήσει το πώς η Χρυσή Αυγή ανέβηκε, έγινε επιθετική, μπήκε σε συνοικίες κτλ. Ξέρουμε ότι πέρα από την κρίση κτλ. Έπαιξε πάρα πολύ ρόλο η ασυλία της από την αστυνομία και τους δικαστές. Τα αστυνομικά τμήματα, ειδικά αυτά που είναι κέντρα φασιστών, ο Παντελεήμονας, η Ομόνια, η Ακρόπολη, τα ΜΑΤ στην Κεσαριανή, πρέπει να ξυλωθούν. Γίνανε κρίση της αστυνομίας, η κρίση των ανώτερων αξιωματικών, και δεν έγινε τίποτα, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ την κίνηση των μπάτσων, σας λέω ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Το θέμα των σωμάτων των επιθετικών. Είχαν πει, εντάξει, τα μαζεύουν, ξέρω τι γίνεται, δεν θέλω να επεκτεθώ, ότι θα διαλυθεί η Δέλτα. Το είχε προτείνει και καλά και η αστυνομία σε εγκύκλιο. Δεν διαλύεται γιατί υποτίθεται δεν έχει φτιαχτεί το οργανόγραμμα για να απορροφηθεί. Έχουν μεγάλη πολιτική σημασία κινήσεις διάλυσης τέτοιων σωμάτων. Να μην προχωράω. Και το τρίτο είναι το θέμα του ελέγχου. Του ελέγχου πέρα από το τι κάνουμε εμείς, ο Τάκης, ο Θανάσης, εγώ ξέρω. Το θέμα του ελέγχου. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταστάσεις όπου έχουμε βία, ρε παιδί μου, ή από φασίστες ή από αστυνομικούς, που αυτός που υφίσταται τη βία πηγαίνει και κάνει μήνυση σε αυτούς που τον ασκήσανε. Και γίνεται ο διοκόμενος διώκτης, ελεκτής. Πρέπει οπωσδήποτε να συσταθεί ανεξάρτητη αρχή, όχι ανεξάρτητη αρχή συνήγορος του αστυνομικού, συνήγορος του πολίτη και όχι γενικά, η οποία να μπορεί να παίρνει καταγγελίες και να έχει τη δικαιοδοσία να τις εισαγάγει κατευθείαν σε εισαγγελέα. Χωρίς ανεξάρτητη αρχή, όχι ότι με αυτό και καλά, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρξει πολιτική περιστολή με την υπάρχουσα νομοθεσία, πολιτική περιστολή, το λέω με πλήρη γνώση, των χώρων ελευθερίας των ναζιστών και των φασιστών. Να απαγορευτεί η συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής μπροστά στα γραφεία της, όχι διαδήλωση, επειδή θα είμαστε εμείς 50 μέτρα πιο πέρα. Η συγκέντρωση. Πρέπει να υπάρξει περιστολή. Και επίσης πρέπει να αρχίσει ένας δημόσιος διάλογος, και εδώ θα μου επιτρέψετε 2 λεπτά γιατί βλέπω τον χρόνο μου, για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την ολική απαγόρευση των ναζιστικών οργανώσεων. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση αν οι τρομονόμοι και πώς οι τρομονόμοι και εκείνο και τ' άλλο. Εμείς, ως δίκτυο λέω τώρα, είμαστε κατά της ύπαρξης των αντιτρομοκρατικών νόμων και του 187 και του 187α. Διότι αυτοί οι νόμοι φτιάχτηκαν για να χτυπήσουν αφενός την αντικαπιταλιστική ένοπλη δραστηριότητα με ειδικό κτηνώδη τρόπο και δεύτερον για να ποινικοποιήσουν με ακραίο τρόπο την πολιτική ανυπακοή και την κοινωνική απειθαρχία. Λοιπόν, θέλουμε να καταργηθούν οι τρομονόμοι. Παράλληλα, θέλουμε να θεσπιστεί μία αντιναζιστική νομοθεσία εξ αρχής που να απαγορεύει τη λειτουργία ναζιστικών οργανώσεων. Ενώ οι ναζιστές είναι εκτός αστικής δημοκρατίας, είναι εκτός πολιτικής σφαίρας, διότι αγωνίζονται για την καταστροφή, για την εξόντωση. Αυτό είναι ποιοτική διαφορά. Και εμείς όπως το καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ότι πολιτικά σε μια τηλεόραση είναι δύσκολο αυτό να γίνει η διάκριση, έχουμε την αντίληψη της ταξικής μεροληψίας. Θεωρούμε ότι οι εχθροί
του ανθρώπου, των αγώνων, των συλλογικοτήτων, πρέπει να βάλλονται, να καταστέλλονται και από το κράτος, ενώ όσοι αγωνίζονται ενάντια στο κεφάλαιο το κράτος και την εκμετάλλευση, πρέπει να έχουν την υποστήριξή μας. Το λέω σχηματικά.